Ξεκινώ, κυρίες και κύριοι, ξεκινώ, κύριε Πρόεδρε, με το γλαφυρό, το εφάνταστο σενάριο του Netflix που παρουσίασε στην εισηγητική της τοποθέτηση η κυρία Πιπηλή. Ξαφνικά, λοιπόν, μεσούντος του Ιουλίου, ο κύριος Λέοναρντ Στέρν, ένας δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας του real estate, γνωστός, σύμφωνα με τον ηλεκτρονικό τύπο, γνωστός φιλάνθρωπος, με μεγάλο έργο μάλιστα στην προστασία και την υποστήριξη των αστέγων, παρακαλώ, είναι αυτή η περίφημη σχέση του θήτη με τα θύματα του. Αυτός λοιπόν, ο κύριος Στέρν, παθαίνει μια ξαφνική κρίση αρχαιολογικής και πολιτιστικής ευαισθησίας για λόγους υστεροφημίας, για λόγους πανικού, για κάποια ενδεχόμενη εισαγγελική παρέμβαση, εν πάση περιπτώσει για τους δικούς του λόγους. Παθαίνει λοιπόν αυτή την κρίση αρχαιολογικής και πολιτιστικής ευαισθησίας και αποφασίζει να χαρίσει μια πολύτιμη ιδιωτική συλλογή κυκλαδικών ειδωλίων στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης. Ένα ιδιωτικό βεβαίως μουσείο. Το μουσείο αυτό, γνωστό και ως ΜΕΤ, με ιδιαιτέρως βεβαρημένο παρελθόν αρχαιολογικής κλέπταποδοχής, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και επειδή έχει πάθει και έχει μάθει, λέει δεν τα παίρνω αμέσως, καλά θα είναι να δημιουργηθεί και ένας μεσάζοντας και να τα πάρω μέσα από εκείνον. Εν πάση περιπτώσει, το γεγονός καθίσταται γνωστό στο Υπουργείο, το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο προχωρά σε συζητήσεις, σε παζάρια, με όλους αυτούς, με τον κύριο Στέρν, με το Μητροπολιτικό Μουσείο, και εν πάση περιπτώσει καταλήγουμε στην γνωστή σύμβαση, γνωστή συμφωνία, η οποία έρχεται σήμερα για επικύρωση. Παρά το ότι θα μπορούσε το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, εφαρμόζοντας, αν θέλετε, κυρία Υπουργέ, και το εκείνο το μνημόνιο συνεργασίας που είχατε ψηφίσει εδώ το 2019 ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ελλάδα, αυτό το μνημόνιο, για τον περιορισμό των εισαγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχαιολογικού και βυζαντινού υλικού, που ως γνωστόν διαθέτει βεβαίως μονάχα η Ελλάδα και όχι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ακολουθήσατε όμως τις προβλέψεις αυτού του μνημόνιου, δεν διεκδικήσατε όσο οφείλατε με κάθε τρόπο, με τη δημοσιοποίηση καταρχήν και με κάθε τρόπο, όπως είπαμε, δικαστικό ή οτιδήποτε, δεν γνωρίζετε εσείς καλύτερα φυσικά, την επαναφορά, τον επαναπατρισμό αυτών των πολύτιμων αρχαιοτήτων που είναι ασφαλώς ιδιοκτησία εν τέλει του ελληνικού λαού. Έρχεται λοιπόν το παρόν νομοσχέδιο και επικυρώνει αυτή τη συμφωνία ανάμεσα στο Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, ένα ιδιωτικό και αυτό μουσείο, εδώ, του Γουλανδρή, το Μητροπολιτικό Μουσείο ΜΕΤ, όπως είπαμε, της Νέας Υόρκης, καθώς και ένα αγνώστου ταυτότητας και καταστατικού Ινστιτούτο, όπως είναι το λεγόμενο Ινστιτούτο Αρχαίου Ελληνικού Πολιτισμού της πολιτείας Delaware των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση, να επιστραφεί, χωρίς βέβαια και αυτό να είναι απολύτως σίγουρο, μετά από 25 ή 50 χρόνια, η ιδιωτική συλλογή ενός Αμερικανού αρχαιοκάπηλου, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, μεγιστάνα 161 ειδωλίων κυκλαδικού πολιτισμού. Αυτό βεβαίως συνιστά άλλη μία απόδειξη ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής το εμπόριο αρχαιοτήτων και γενικά των πολιτιστικών αγαθών είναι ιδιαιτέρως ανεπτυγμένο και έχει τεράστιο οικονομικό περιεχόμενο, κάτι άλλωστε που το έχει παραδεχτεί και η ίδια η κυρία Υπουργός παλιότερα. Έχει πει όμως η κυρία Υπουργός και κάτι ακόμα, όταν συζητούσαμε εδώ στη Βουλή τον Οκτώβριο του 2019 την παράταση του Μνημονίου Συνεργασίας των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας για τον περιορισμό, όπως είπαμε, των εισαγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες αρχαιολογικού και βυζαντινού υλικού. Ο βασικός στόχος του Μνημονίου, είχε πει τότε η κυρία Υπουργός, είναι η προστασία των πολιτιστικών αγαθών, τα οποία είναι προϊόντα λαθρανασκαφής και παράνομης εξαγωγής από την Ελλάδα με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και φυσικά έτσι ακριβώς είναι. Το ότι από αυτά τα 161 ειδόλια, αρχής γενομένης από το 2034, μετά το 2039 και μετά το 2044, 22 δηλαδή χρόνια μετά από σήμερα, θα επιστρέφονται 15 κάθε φορά εκθέματα, για τα οποία βέβαια η Ελλάδα ταυτόχρονα θα δίνει ισάριθμα αρχαία εκθέματα από άλλο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης ή οποιοδήποτε άλλο μουσείο, και το ότι το 2048, προσέξτε, το 2048 μπορεί να συμφωνηθεί μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του ΜΕΤ της Νέας Υόρκης 25 ετής δανεισμός στις συλλογίες. Στην περίπτωση αυτή, με εξαίρεση τα 45 εκθέματα που είπαμε στην αρχή, τα υπόλοιπα 116 δηλαδή θα επιστραφούν, αν επιστραφούν, το 2073. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δύσκολα λέγεται και δεν είναι ασφαλώς επαναπατρισμός, ούτε βέβαια είναι και καμιά προστασία πολιτιστικών αγαθών. Τα ερωτήματα λοιπόν προς την κυβέρνηση είναι αμήλικτα και ζητούν απαντήσεις. Πρόκειται ή όχι για μια συλλογή σημαντικών ευρημάτων, προϊόντα λαθρανασκαφών από σημαντικές θέσεις του κυκλαδικού πολιτισμού, τα οποία έχουν καταφανώς παράνομα εξαχθεί από την Ελλάδα. Κάτι που άλλωστε το αναγνωρίζει με έναν έμεσο τρόπο και η ίδια η αιτιολογική έκθεση. Είχε ή όχι η χώρα μας κάθε νόμιμο και κάθε ηθικό λόγο, θα έλεγα εγώ, να διεκδικήσει την άμεση κυριότητα και κατοχή τους. Είναι ή όχι γεγονός ότι μεσολαβούν η ελληνική κυβέρνηση και η ελληνική βουλή προκειμένου να εκτεθούν αρχαιότητες παρανόμως εξαχθήσεις σε ένα ιδιωτικό μουσείο και στη Νέα Υόρκη, όπως είναι το ΜΕΤ, αλλά και στην Ελλάδα, όπως είναι το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης, αντί πραγματικά αυτά να επαναπατριστούν με την πραγματική έννοια του όρου. Γιατί, εκτός από την κυριότητα, δεν περιέχεται και η κατοχή των αρχαιοτήτων στο ελληνικό δημόσιο. Αλλά αυτή η κατοχή, και όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, η κατοχή είναι η ουσία της ιδιοκτησίας. Γιατί αυτή η κατοχή μεταβιβάζεται σε ένα ίδρυμα άγνωστης σύνθεσης, με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, που ιδρύεται μάλιστα ειδικά για αυτό το σκοπό. Ποια είναι η διοίκηση αυτού του ιδρύματος, το οποίο θα αποφασίζει το εξής για την τύχη αυτών των 161 κυκλαδικών αρχαιοτήτων? Ποιος το σύστησε αυτό, πότε, πού είναι το καταστατικό του? Θαρώ, κύριε Πρόεδρε, ότι η προσκόμιση του καταστατικού αποτελεί και τυπική προϋπόθεση προκειμένου να ακυρωθεί από την Ελληνική Βουλή αυτή η σύμβαση. Το ζητήσαμε. Μήπως αυτό που η κυβέρνηση παρουσιάζει ως επαναπατρισμό δεν είναι παρά η πρώτη εφαρμογή εκείνης της κυβερνητικής τροπολογίας στο νόμο 4761 το 2020, πριν δύο χρόνια, περί μακροχρόνιας έκθεσης αρχαιοτήτων, η οποία μάλιστα προέλαβε στην αρχή 50-50 και μετά υποχώρησε το Υπουργείο και πήγε 25-25, 50 δηλαδή χρόνια, αυτό που λέει και σήμερα αυτή η συμφωνία στο εξωτερικό. Και μάλιστα αυτή η έκθεση να αφορά, μάλλον να εγγενιάζεται αυτή η τροπολογία με μια έκθεση αρχαιοτήτων παρανόμως εξαχθησών, οι οποίες και δεν έχουν έρθει ποτέ μα ποτέ στη χώρα τους, στη χώρα μας. Και ποιος εγγυάται, ποιος διασφαλίζει ότι αυτή η σημαντική συλλογή των παρανόμως αποκτηθέντων αντικειμένων του κυκλαδικού πολιτισμού θα έρθει ποτέ ολόκληρη μόνιμα στην Ελλάδα, είτε μέσα στο χρονικό διάστημα των 50 χρόνων, είτε ύστερα από αυτό? Ποιος το εγγυάται αυτό, όταν ο κάτοχός της, ο ιδιοκτήτης της δηλαδή, είναι ένα ίδρυμα που έχει έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Delaware? Τα 161 αρχαία αντικείμενα, αυτό το ερώτημα είναι ρητορικό βεβαίως, θα μπορούσαν ή όχι να εμπλουτίσουν την έκθεση του δημόσιου και μοναδικού στον κόσμο Μουσείου Κυκλαδικού Πολιτισμού στην Άξο, το οποίο το ίδιο το Υπουργείο Πολιτισμού έχει ανακοινώσει την ίδρυσή του και εργάζονται οι υπηρεσίες προκειμένου αυτό να γίνει. Γιατί να μην πάνε στην Άξο αυτές οι αρχαιότητες? Εκεί δεν είναι το σπίτι τους?
Γιατί απαιτείται η υπογραφή και η κύρωση συμφωνίας ανάμεσα στα εμπλεκόμενα μέρη, με εμπλοκή μάλιστα και της Ελληνικής Βουλής, ενώ έχουν επιτευχθεί επιστροφές σημαντικών αρχαιοτήτων, μέσω υπογραφής απλών μνημονίων συνεργασίας με φορείς όπως το Μουσείο Γκετή το 2008, το 2011, με το Υπουργείο Πολιτισμού της Βάλτεμπεργκης της Γερμανίας το 2014. Είναι φανερό λοιπόν μετά και από τα ερωτήματα που θέσαμε ότι η πρακτική που εισάγεται με τη συμφωνία αυτή έρχεται σε πλήρη, μα πλήρη αντίθεση με την πολιτική επαναπατρισμού πολιτιστικών αγαθών, η οποία έχει εφαρμοστεί διαχρονικά, άσχετα από το βαθμό της επιτυχίας της, πάντως έχει εφαρμοστεί διαχρονικά από όλες τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, ακόμα από τη δεκαετία του 1930. Μια πολιτική η οποία βεβαίως αξιοποιώντας τη δικαστική οδό, τη νομική αντιδικία, έχει αναγκάσει μουσεία σε αρκετές περιπτώσεις, συλλέκτες, αρχαιοπόλες κτλ. Να παραδώσουν αρχαιότητες οι οποίες είχαν εξαχθεί παράνομα. Το κρίσιμο ερώτημα εδώ είναι αν όντως αυτά τα αντικείμενα, τα κυκλαδικά ειδόλια, αποτελούν αντικείμενα αρχαιοκαπηλείας. Βεβαίως η αιτιολογική έκθεση, όπως είπαμε, με έναν έμεσο τρόπο το παραδέχεται αυτό. Δεν θα διαβάσω τα αποσπάσματα από την αιτιολογική έκθεση, δεν έχει και νόημα. Και μιλώντας για αυτές τις περιβόητες διαφορετικές συνθήκες, όπως λέει, υποσυνθήκες διαφορετικές από τις γενικές και οριζόντιες συνθήκες που προβλέπονται στον αρχαιολογικό νόμο, κατά παρέκκληση δηλαδή του αρχαιολογικού νόμου. Λίγο παρακάτω τώρα, η ίδια αιτιολογική έκθεση στους μακροπρόθεσμους στόχους αναφέρει «Η πρόβλεψη διαδικασίας και τρόπου που ενθαρρύνει και προτρέπει και άλλους συλλέκτες ελληνικών αρχαιοτήτων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής». Είναι πολύ sick η έκφραση. Συλλέκτες είναι οι άνθρωποι, δεν είναι αρχαιοκάπηλοι, είναι συλλέκτες. «Να προβαίνουν σε αντίστοιχες κινήσεις, οι οποίες οδηγούν σε επαναποτρισμούς αρχαιοτήτων, η ύπαρξη των οποίων δεν είναι καν γνωστή στις αρμόδιες ελληνικές αρχές». Και βλέπουμε όταν γίνεται γνωστή στις αρμόδιες ελληνικές αρχές τι κάνουν αυτές. «Άμεσα καίει και ο θελός, χωρίς τα μειονεκτήματα μιας δικαστικής αντιδικίας». Διαβάζω την αιτιολογική έκθεση, όπως είναι ο χρόνος, το κόστος, η αμφιβολή έκβαση. Βεβαίως, ο αγώνας έχει και αγωνία, έχει και ρίσκο. Έτσι είναι. Οι δυσχέρειες της αποδεικτικής διαδικασίας, οι αμφισβητήσεις, οι αντιδικίες ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο, ο ελληνικός νόμος, άραγε η αλλοδαπή νομοθεσία, η παραμονή των αρχαιοτήτων για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα σε αποθήκευση στο αλλοδαπό κράτος κτλ. Και με αυτή τη διατύπωση εν τέλει, η κυβέρνηση στην ουσία επιβεβαιώνει με έναν έμεσο τρόπο, για να μην πω ευθύ, ότι πρόκειται για προϊόντα αρχαιοκαπηλείας. Βεβαίως. Εσείς λέτε δηλαδή ότι δεν είναι προϊόντα αρχαιοκαπηλείας. Μα επειδή είναι προϊόντα αρχαιοκαπηλείας πρέπει να πάνε στο Μουσείο της Νάξου. Ακριβώς γι' αυτό. Βεβαίως. Ευχαριστώ. Βεβαίως. Είναι πιο βολικό ο αρχαιοκάπηλος να επιστρέφει εθελοντικά τα κλοπημαία παρά να απαιτούνται μακροχρόνιες διαδικασίες. Αυτό το αναγνωρίζουμε. Τι καλά που θα ήταν, άλλη μόνο. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, τα 161 αυτά κυκλαδικά ειδόλια θα επιστραφούν, αν επιστραφούν, σε 25 έως 50 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η ηθική του επαναπατρισμού, έτσι ακριβώς αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, όπως αυτάρεσκα ισχυρίζεται αυτή, δεν ενισχύεται με τέτοιες πρακτικές απαράδεκτων συμβιβασμών και υποχωρήσεων και με αμφίβολο μάλιστα αποτέλεσμα. Θεωρούμε ότι αυτή η ηθική του επαναπατρισμού ενισχύεται και υλοποιείται με την ανυποχώρητη διεκδίκηση με κάθε τρόπο της πολιτιστικής κληρονομιάς του λαού της χώρας μας. Η συμφωνία αυτή, εν κατακλείδη, που έρχεται για επικύρωση σήμερα, αποκαλύπτει και κάτι ακόμα και επιβεβαιώνει βεβαίως και τα κενά
αλλά και τον ετεροβαρύ και απεικιοκρατικό χαρακτήρα που έχει αυτή η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες και που κυρώθηκε με το νόμο 4026, το όχι και τόσο μακρινό 2011, κατά την οποία συμφωνία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τα δικαιώματα και την εποπτεία και η Ελλάδα μόνο τις υποχρεώσεις. Αυτό δηλαδή ακριβώς που γίνεται και με τη σημερινή απαράδεκτη συμφωνία. Με βάση τα πιο πάνω ασφαλώς και καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο. Σας ευχαριστώ.